το τρίμερο που πέρασε της επιτυχίας των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Πλην του Άρη. Πλην του Άρη και μάλιστα με κοινό παρονομαστή το ότι ήρθαν όλες οι επιτυχίες αυτές με δραματικό τρόπο και γκολ στα χασομέρια. Έτσι. Καμία δεν άξιζε να περάσει από τις ελληνικές ομάδες. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ πέρασε και εύκολα. Πέρασε εύκολα. Mm. Ούτε ο Ολυμπιακός. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ, άμα δεν κάνει pressing, απάνω αυτό που λέγαμε, mm-hmm. 80 λεπτά, είναι μέτρια ομάδα. Mm-hmm. Μέχρι τον Άμραμπατ έβγαλε στα οκτάρια για να κάνει κατοχή. Mm-hmm. Πολύ ανάλυση μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιμήθηκε με τον Άγιο Ραφαήλ επάνω στη Μυτιλίνη, είναι αυτός. Το πρώτο ημίωρο ήταν εφιαλτικό στη Μασσαλία. Ναι. Αλλά δείξαν χαρακτήρα όμως οι ομάδες και οι αντίπαλοι προπονητές κάνανε λάθη, όπως τις σωστά κατηγορούν τον προπονητή της Ουκρανικής ομάδος, τον πήρε ο ύπνος. Της Μπαρέικ με τη δύναμη. Της Γαλλικής. Πώς? Της Γαλλικής. Όχι, δεν λέγεται Μαρσέη, λέει για την Κροατική. Ναι, κοιμήθηκε όρθιος. Τι κοιμήθηκε ο Μπίτσκα, ο οποίος απολύθηκε σήμερα. Εγώ μόνος μου θα έβευγα. Ναι. Έχω φύγει εγώ από δουλειά που δεν έχει σχέση με το αντικείμενό μας. Γιατί λέω στις πωλήσεις και τα λοιπά δεν πήγα καλά. Ο Μαρνελίνιο παραιτήθηκε. Πώς? Ο προπονηταράς ο Μαρνελίνιο παραιτήθηκε. Που πήγε και βάλε τον Γιωτουζή μέσα το χαμένο αδερφό του Σλάς. Από τους Γκανερόζης. Να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Ενώ έχει κάνει ήδη το πέναλτι στο 95. Αυτά τα έκανε μόνο ο Φάντροπ με την ΑΕΚ.